Κύριε Καμπουράκη, η πολιτική προστασία ξεκινάει την διαδικασία, το σχεδιασμό μάλλον, της διαδικασίας εκένωσης της ΙΑΣ σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πείτε μου αυτός ο σχεδιασμός, αν ξεκίνησε αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αν έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Γεια σας κυρία Μιχαλίδου. Όπως είπατε, έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά δυστυχώς, όπως έχω ξαναπεί, η πανδημία μας πήγε πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε εδώ με τον κύριο υποδιοικητή να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που τα αφήσαμε, λίγο πιο συγκεκριμένα πλέον αυτή τη φορά, και μια που τελειώνει η τουριστική σεζόν αυτή τη στιγμή, να κάνουμε τα πρώτα βήματα και τις πρώτες σκέψεις για ένα σχεδιασμό εκένωσης της ΙΑΣ. Εύχομαι ποτέ αυτό να μην χρειαστεί, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους, μετά τις περιουσίες και το δάσος μας. Ελπίζω ότι μέσα στη διάρκεια του χειμώνα θα έχουμε καταφέρει σε ένα σημείο και να τελειώσουμε το σχεδιασμό, αλλά και να το υλοποιήσουμε με κάποιες ασκήσεις που θα κάνουμε, πάντα σε συνεργασία με την πυροσβεστική, μια και η πυροσβεστική θα ηγείται όλης αυτής της επιχείρησης. Κύριε Μαυρίδη, όπως προανέφερε ο κύριος Καμπουράκης, ο ρόλος της πυροσβεστικής είναι πολύ μεγάλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Πείτε μου κι εσείς το δικό σας μήνυμα για όλο αυτό το σχεδιασμό. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω με τη σειρά μου ότι ύστερα από βούληση της νέας Δημοτικής Αρχής και του κυρίου Καμπουράκη, του Αντιδήμαρχου και υπεύθυνου της πολιτικής προστασίας, είμαστε σε συνεννόηση ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο εκένωσης όσον αφορά τον οικισμό της ΙΑΣ. Δυστυχώς και ο κορονοϊός αλλά και διάφορες καταστάσεις με τις φωτιές που αντιμετωπίσαμε φέτος μας έφεραν πίσω. Πλέον είμαστε έτοιμοι, δίνουμε στοχευμένες λύσεις, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες στο άμεσο μέλλον και πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου θα είναι έτοιμο και υλοποιήσιμο με ασκήσεις τόσο από τη μεριά μας όσο και της πολιτικής προστασίας και όλων των εθελοντών που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, γιατί πάντα χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλου του ΚΟΑΚΟΥ πληθυσμού και ιδιαίτερα των εθελοντών που είναι κοντά μας. Οπότε προφανώς θα υπάρχει κάποια ενημέρωση των ανθρώπων που ζουν πάνω στη ΙΑ. Σίγουρα είναι μέσα στα πλαίσια και στα σχέδια που έχουμε κάνει εδώ με τον Αντιδήμαρχο. Αφού υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, βάλουμε όλους τους παραμέτρους κάτω να δούμε πόσο είναι δυνατόν και εφικτόν να γίνει όλο αυτό. Θα συμμετέχουν σίγουρα όλοι οι πολίτες που κατοικούν στη ΙΑ και οποιοδήποτε άλλος πολίτης μπορεί να απευθυνθεί είτε στην πολιτική προστασία είτε στην πυροσβεστική υπηρεσία.